Είμαστε εικαστικοί καλλιτέχνες. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι η όραση. Η όραση όμως μπορεί να μην είναι και με τα μάτια, μπορεί να είναι με τα χέρια, η αφή. Είναι πολύ προκλητικό για έναν εικαστικό που τον αφορά μόνο η όραση να προσπαθεί να βάλει έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας, όπως είναι η αφή. Γι' αυτό με απασχόλησε η μέθοδος Μπράιλ. Η αφορμή ήταν ένα βιβλιαράκι από ένα θέατρο που παρακολούθησα κάποια φορά και έτσι μου έδωσε την ιδέα μιας άλλης όρασης, δηλαδή μιας άλλης προσέγγισης στη ζωή. Όχι μόνο τα έργα μου αυτά να εμπεριέχουν τον ακτιβισμό και την παρέμβαση, αλλά να γίνεται η παρέμβαση μέσω των έργων μου. Δηλαδή το έργο να γίνεται ένα εργαλείο παρέμβασης στα κοινωνικά δρόμενα. Είτε με την ευαισθητοποίηση του καλλιτέχνη να καταδείξει ένα γεγονός που έχει περάσει απαρατήρητο, λόγω παρατηρητικότητας εξασκημένης του καλλιτέχνη, είτε να καταγγείλει, δηλαδή καταγγελτικό και να επιστήσω την προσοχή, ας πούμε, όχι πως κατέχω τα πάντα, αλλά όσο γίνεται μέσω της τέχνης, να παρεμβαίνω σε αυτά που νομίζω εγώ ότι αφορούν ένα γεγονός. Το οργιαστικό, δηλαδή το να βγεις από τον εαυτό σου, τον καθημερινό, να βγάλεις ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι πολύ καλά κρυμμένο. Ξεκίνησε από την ιδέα του ότι κάποιοι άνθρωποι τολμούν να κάνουν πράγματα που δεν θα τα τολμούσαν στην καθημερινότητά τους. Είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι στην πορεία και γραπτό κάποιο κείμενο. Και μπορεί να ξεκίνησα από τις αναστενάρισες, να πέρασα στα μινωικά ειδόλια, στις βάκχες και να είμαι ακόμη ανάμεσά τους, μαζί με κάποιες οφειλίες, πνιγμένες, αλλά που το χαίρονται, ανάμεσα σε ψάρια, σαν να είναι ένα φυσικό τους περιβάλλον. Στην εκπαίδευση εντάχθηκα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι αμέσως μετά τη σχολή, μετά από 2-3 χρόνια. Και σιγά σιγά ανακάλυψα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα χρόνια που ήμουν στο σχολείο ήταν εννοείται πάρα πολύ σημαντικά. Είχα πολύ καλή σχέση με τα παιδιά και με τους συναδέλφους. Έτσι κι αλλιώς είμαι ανήσυχος άνθρωπος εγώ, δεν θα πήγαινα να κάνω μόνο το μάθημά μου και να φύγω. Πέρναγα πολλές ώρες μέσα στο σχολείο και με τα συνδικαλιστικά ανακατεύτηκα, αφού είπα και πριν για τον ακτιβισμό, εννοείται ότι ασχολήθηκα και με τα δύο. Στη δουλειά μου, στη ζωγραφική αυτή καθ' αυτή, η επαφή με τα παιδιά μου έχει δώσει, με έχει απελευθερώσει. Η έννοια του οργιασμού με κατατρέχει όχι μόνο στη ζωγραφική, αλλά και σε ένα άλλο μέσο τέχνης που χρησιμοποιώ και είναι τα κείμενα, είναι η γραφή, το πεζογράφημα, το οποίο ξεκίνησε βέβαια σαν μία ανάπαυλα στις ώρες της ζωγραφικής μου, η οποία βέβαια ζωγραφική με ταλαιπωρεί ιδιαίτερα, γιατί είμαι πολύ απαιτητική από το θέμα και αυτό που θέλω να βγάλω. Οπότε στα διαλύματά μου έπιανα και έγραφα αυτά που ήθελα να ζωγραφίσω. Στην πορεία είδα ότι αυτά τα κείμενα έχουν κάποια αξία. Τα καλλιέργησα περαιτέρω και έφτασα πια να έχω και τη γραφή σαν ισότιμη τέχνη με τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Πάντα στη ζωγραφική μου υπάρχει και μια έννοια, ένα παραμύθιασμα ας πούμε, μια έννοια πάρα πίσω που με κάνει να ζωγραφίζω ένα συγκεκριμένο θέμα. Στην πορεία διαπίστωσα ότι γραφή και ζωγραφική είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα που σκέφτομαι όταν ζωγραφίζω, το ίδιο σκέφτομαι και όταν γράφω. Η δομή, οι κανόνες,
ο ρυθμός, δηλαδή και τα στοιχεία της ζωγραφικής, στην μία τέχνη, είναι ακριβώς τα ίδια και στον πεζό λόγο τουλάχιστον. Ποίηση δεν έχω γράψει ποτέ, δεν ξέρω, αλλά για τον πεζό λόγο. Το βιβλίο λέγεται «Το ΤΕΜ» και είναι μία συλλογή διηγημάτων που έχουν σαν κοινό άξονα την γυναικεία ψυχοσύνθεση, δηλαδή και η σχέση της με τον γύρω κόσμο. Εκτός από τη ζωγραφική που την έκανα στην Σχολή Καλών Τεχνών από το εργαστήριο του ΤΕΤΣ που τελείωσα, μετά από μερικά χρόνια έκανα και ένα μεταπτυχιακό στη γλυπτική. Εκεί με κέρδισε το μέταλλο, δηλαδή ασχολήθηκα με το μέταλλο και είδα πόσο γοητευτικό υλικό είναι. Δηλαδή με ένα φλόγιστρο πώς μπορεί να μαλακώσει, να κοπεί, να ξαναδεθεί κτλ. Είχα ξεκινήσει και έκανα γλυπτά με μέταλλο, ανοξείδωτο και σίδερο. Ήταν μια σειρά από μεγάλα δέντρα που είχα φτιάξει, κατασκευές από αυτά τα υλικά. Στην πορεία όμως, μου δόθηκε μια αφορμή να μπω να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους που ασχολιόντουσαν με το μέταλλο και όχι μόνο κολλώντας το ή τροποποιώντας το με το φλόγιστρο, αλλά δένοντάς το, γιατί ήταν διαφορετικά τα μέταλλα. Αυτά ήταν υλικά που τα βρίσκαμε από τα ανακυκλώσιμα μέταλλα, το scrap όπως λέμε, τα παλιοσίδερα που μαζεύουν και μετά τα τροποποιούν. Εγώ συνεχίζω να κάνω κατασκευές και γλυπτική με scrap. Κατά καιρούς πηγαίνω και μαζεύω τα παλιοσίδερα ή ακόμη και δικά μου, δηλαδή χάλασε το πλυντήριό μου, αντί να το πετάξω, το διέλυσα και έφτιαξα ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι με τον κάδο του. Η έκπληξη όσον αφορά τα υλικά μου ήταν το ότι ανακάλυψα ένα υλικό που το είχα παραπεταμένο, δηλαδή δεν του έδινα και τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό είναι το απλό, το μικρό, το μολυβάκι. Είναι σαν προέκταση του χεριού. Επειδή με ενδιαφέρει να βγάλω στο έργο μου, εκτός από τον ψυχισμό μου και την σκέψη μου, ακόμη και την σωματική μου κίνηση. Οπότε όταν ζωγραφίζω, μου αρέσει να έχω μεγάλες επιφάνειες, δηλαδή 2 μέτρα επί 3, 2,5 επί 2,5, σαν να είναι ένας τοίχος ολόκληρος. Και εκεί προσπαθώ να αποτυπώσω την κίνηση που κάνει το σώμα μου μαζί με το χέρι. Και το χέρι είναι η προέκταση του μολυβιού. Αν το μολύβι η προέκταση του χεριού μου. Αυτό αποτυπώνεται. Ανακάλυψα δηλαδή στην πορεία ότι ακόμη και ο κόπος και η κούραση αποτυπώνεται πάνω στο έργο μου. Και αυτό με ενθουσίασε. Γι' αυτό και έχω μείνει για αρκετό χρόνια, θα έλεγα, στα μολύβια διαφόρων ποιοτήτων. Ακόμη και στον λιωμένο γραφίτι που δουλεύεται με πινέλο. Περισσότερο δηλαδή είναι αυτό το κομμάτι στη ζωγραφική μου. Χρησιμοποιώ και χρώμα, αποφεύγω τα λάδια γιατί είναι ένα υλικό που είναι βέβαια πολύ καλό για να επεξεργαστείς και να πλάσεις αυτά που θέλεις, αλλά είναι ένα υλικό που σε καθυστερεί. Εγώ θέλω αμεσότητα με το έργο μου, δηλαδή αν μπορούσα να μπω κι εγώ μέσα και να αποτυπωθώ, να γίνω μια χαλκομανία πάνω του, θα ήταν καλύτερα. Η αμεσότητα λοιπόν, την αμεσότητα αυτή την βρήκα στα ακριλικά, στα κολλάζ, στα μολύβια πάνω απ' όλα. Η ιστορία της τέχνης, που για μένα είναι Ευαγγέλιο, σε εισαγωγικά, και σχεδόν έχω καθημερινή ενασχόληση και με την ιστορία της τέχνης, πάντα ανατρέχω, μου δόθηκε η ευκαιρία να τη διδάξω. Δηλαδή, να μπω σε έναν χώρο με παιδιά, από 12 έως 15 χρονών, μες στην τρέλα της εφηβείας τους και μες στη ζωντάνια τους και να τους δείξω ζωγραφική που τυχόν δεν είχαν ξαναδεί. Δεν με ενδιέφερε να κάνω ζωγράφους, δηλαδή να τους μάθω να ζωγραφίζουν. Ήθελα να τους κάνω, να τους απενεχοποιήσω απέναντι στη ζωγραφική. Ασχολήθηκα με το να τους δείξω ζωγραφική και τέχνη ανεξάρτητα με το τι θα κάνουν αυτοί στη ζωή τους όσον αφορά τις τέχνες.
Βέβαια, κάποιοι μαθητές μου γίνανε ζωγράφοι και πολύ χαίρομαι. Έχω ακόμη επαφές μαζί τους. Ή ας πούμε κάποιοι που, επειδή μου άρεσε και το θέατρο και ασχοληθήκαμε και με τις παραστάσεις, κάποιοι γίνανε ηθοποιοί. Και θυμάμαι που του το έλεγα, ειδικά σε έναν, του λέω: «Εσύ κοίταξε να δεις να γίνεις ηθοποιός». Και έλεγε αυτός: «Εγώ αποκλείεται». Και τελικά είναι ηθοποιός. Ακόμη τα θυμάμαι, να κρέμονται από πάνω μου σαν τζαμπιά και να δουλεύουμε όλοι μαζί σαν μία μπάλα. Δηλαδή, ένα το μάλευρά σε γινότανε. Και αυτό μου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί όπως είπα και πριν, μου αρέσει η κίνηση του σώματος να αποτυπώνεται στο έργο. Και με τα παιδιά αυτό αποτυπωνότανε. Είτε από τα ίδια, είτε πάνω μου που ήταν κρεμασμένα κυριολεκτό τώρα, να κρέμονται από το λαιμό μου, από την πλούζα μου, από τα χέρια μου και να ζωγραφίζουμε όλοι μαζί. Αυτή ήταν μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.